Στο παλιό Δημαρχείο πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση μελέτης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Inclusity 2020-2022. Μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, που σε συνεργασία με τις αντίστοιχες κεντρικές ενώσεις Δήμων και Περιφερειών χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εξετάζονται οι βέλτιστες πρακτικές ένταξης προσφύγων και μεταναστών σε ευρωπαϊκές πόλεις. Εδώ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συμμετέχουμε 6 χώρες, Δήμοι δηλαδή από εμάς, από την Ελλάδα, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από την Ισπανία, από το Βέλγιο και από τη Λετωνία. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε τα προγράμματα που κουβάλλει ο κάθε Δήμος σε σχέση με το προσφυγικό, να ανταλλάξουμε πληροφορίες, να δούμε τις πρακτικές της κάθε πόλης και του σχεδίου της, να υιοθετήσουμε, αν θέλετε, καλές πρακτικές για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις συναντήσεις αναλύονται στόχοι, πρωτοβουλίες και δράσεις που πρέπει να αναπτυχθούν σε κάθε Δήμο για τη διευκόλυνση της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Σαν Κεντρική Ένωση Δήμων, συμμετέχουμε στο Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης και συμπράξαμε με την αντίστοιχη Ένωση Δήμων Ισπανίας για το πρόγραμμα μεταναστών, για την ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Δεν φεύγουν όλοι, κάποιοι εντάσσονται, κάποιοι θέλουν και κάποιοι μπορούν, που λέω πολύ συχνά, αλλά λοιπόν μιλάμε για αυτούς και για να δούμε πώς θα τους απορροφήσουμε, πώς θα τους εντάξουμε στην κοινωνία τη δική μας και αντίστοιχα στις τοπικές κοινωνίες των Δήμων της Ευρώπης. Στο πρόγραμμα Inclusity συμμετέχει και ο Δήμος Λεβαδέων στη βάση της εμπειρίας που έχει αναπτύξει στην υλοποίηση προγραμμάτων φιλοξενίας και ένταξης προσφύγων, τα γνωστά Εστία και Ήλιος, τα οποία κλείνουν οριστικά τον κύκλο του σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής στα τέλη του έτους. Το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης προετοιμάζει ουσιαστικά την πλήρη ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική και οικονομική ζωή ευρωπαϊκών πόλων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αντιμετωπίζοντας και τις ροές προσφύγων και μεταναστών από την εμπόλεμη περιοχή της Ουκρανίας. Είμαι εδώ λοιπόν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Inclusity, το οποίο το υλοποιεί το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, το Κέντρο Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έχω να πω ότι υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η ΚΕΔΕ υλοποιεί αυτό το πρόγραμμα σε συνεργασία με το Δήμο Λεβαδέων, ο οποίος Δήμος έχει μακρόχρονη εμπειρία στην ένταξη μεταναστών στην πόλη. Βλέπουμε λοιπόν χιλιάδες Ουκρανούς να καταφθάνουν στη πόλη μας και στη πόλη της Λιβαδιάς και έχουν αυτό το καθήκον τώρα να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πρόσφυγες που καταφθάνουν από την Ουκρανία και να βοηθήσουμε στην ένταξή τους. Lo cual es una federación que representamos. Ισπανική αντίστοιχη Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων είναι μια ένωση δήμων και περιοχών γενικότερα. Έχουμε 7.100 μέλη από τις 8.150 περιοχές και περιφέρειες που υπάρχουν στην Ισπανία. Είμαστε λοιπόν μια συνομοσπονδία η οποία έχουμε έρθει εδώ και εκπροσωπούμε την Ισπανία μέσω του προγράμματος Intercity, με το οποίο ασχολούμεθα και με το οποίο και διαμέσου του οποίου κοιτάμε να επιλύσουμε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους και είναι ουσιαστικά το θέμα των μεταναστών, η απασχόλησή τους και γενικότερα ο τρόπος της ενσωμάτωσής τους στην κοινωνία. Θα υπάρχουν πρόσφυγες, πιθανόν τώρα οι πρόσφυγες να μην είναι από τις χώρες εκείνες, από τη Συρία ή από το Ιράκ ή από το Ιράν, αλλά να είναι από την Ουκρανία. Άρα θα πρέπει να δούμε πράγματα και πρακτικές του πώς θα κινηθούμε στο μέλλον. Στην τρίτη συνάντηση μελέτης παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών πόλων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και ο επικεφαλής του Inclusity από το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών.